Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώντας να πω αν είναι εύκολο, επειδή αναπληρώνω, δεν είμαι μέλος τακτικό της Επιτροπής, αν είναι εύκολο να μου, από τις υπηρεσίες επιθύνουν να μου προωθηθεί και εμένα το σχέδιο, γιατί δεν το Άμεσα θα γίνει τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, σε αυτή τη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου, νομίζω μπορούμε να συνοψίσουμε ορισμένα στοιχεία στα οποία αναφέρθηκε και στις προηγούμενες τοποθετήσεις μας. Καταρχήν, για να μην υπάρχει καμιά παρανόηση ή τέλος πάντων να μην μπορεί να αξιοποιηθεί η καθαρή θέση του ΚΚΕ από κανέναν και να παρερμηνευθεί. Μπορεί κανείς να είναι αντίθετος με το να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή, ιδιαίτερα να πιαστούν, αν θέλετε, γιατί μιλάμε τώρα και για τις πλατφόρμες κλπ. Οι μεγάλες τρύπες ή οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στην προσπάθειά τους και στο να εξασφαλίσουν περισσότερα κέρδη κρύβοντας φορολογικά έσοδα. Επί της αρχής δεν έχει κανείς διαφωνία με το να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Όμως η όλη συζήτηση είναι κατά πόσο μπορεί, κατά πόσο με τέτοιου είδους μέτρα ή σε αυτές τις συνθήκες που είμαστε, μπορεί αυτά τα μέτρα να είναι αποτελεσματικά. Είναι η πρώτη φορά που έρχονται τέτοιου είδους ευρωπαϊκές οδηγίες που εισάγονται προς ενσωμάτωση και στην Ελληνική Βουλή με περικοκλάδες, να το πω έτσι για να μου επιτραπεί η έκφραση, ότι πρόκειται με αυτό να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή, να έχει έσοδα το ελληνικό δημόσιο κλπ. Ούτε η πρώτη είναι, ούτε η τελευταία. Απόδειξη του ότι αυτού του είδους τα μέτρα συνεχώς εμφανίζονται, κρίνονται αναποτελεσματικά ή κρίνονται ανεπίκαιρα, να το πω έτσι, στις πιο σύγχρονες και στα πιο σύγχρονα επιχειρηματικά σχήματα που διαμορφώνονται στα πλαίσια της καπιταλιστικής ελεύθερης αγοράς και βέβαια στις πιο σύγχρονες μεθόδους που βρίσκονται για να κρύβονται φορολογικά έσοδα ή, αν θέλετε, και με νόμιμο τρόπο ουσιαστικά ψηφίζονται από τις κυβερνήσεις μια σειρά προκλητικές φορασιλίες που διευκολύνουν τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους να εξασφαλίζουν και να κατοχυρώνουν τα κέρδη τους και μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και γιατί λοιπόν εκφράζουμε την επιφύλαξή μας για αυτού του είδους τις οδηγίες και αντίστοιχα και το νομοσχέδιο και τα μέτρα που υποτίθεται προτείνονται για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών, τη διασύνδεση των φορολογικών συστημάτων κλπ. Ώστε να αντιμετωπίζονται αυτού του είδους τα φαινόμενα, γιατί θεωρούμε ότι οι εμπριστές δεν μπορεί να γίνουν πυροσβέστες. Δεν μπορεί, είναι σε ένα βαθμό υποκριτικό η Ευρωπαϊκή Ένωση της ελευθερίας κίνησης κεφαλαίων, υπηρεσιών, εμπορευμάτων, εργαζομένων, η Ευρωπαϊκή Ένωση της ελεύθερης οικονομίας και της αγοράς του ανταγωνισμού να παρουσιάζεται ως να προσπαθεί να αντιμετωπίσει, αν θέλετε, τα φαινόμενα που δημιουργεί το ίδιο το σύστημα που προσπαθεί να ενισχύσει. Και όλοι εσείς βέβαια που έχετε σαν θεό σας τις αρχές λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, την ομνίεται στην ελεύθερη αγορά, παρουσιάζεται σήμερα ως υπέρμαχη της αντιμετώπισης των συνεπειών που αυτή δημιουργεί. Γιατί βέβαια και έτσι διαμορφώνεται το έδαφος και της φοροδιαφυγής και της νόμιμης φοροασυλίας με τους φορολογικούς παραδείσους, με τις offshore, η γρήγορη μετακίνηση των κεφαλαίων και ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων ευνοεί αυτού του είδους τα φαινόμενα, η ανωνυμία των μετοχών και άλλα, τα νέα επιχειρηματικά σχήματα που συνεχώς διαμορφώνονται που επιτρέπουν, αν θέλετε, με ευκολότερο τρόπο να κρύβονται φορολογικά έσοδα, αλλά και οι πολιτικοί που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις και οι σημερινοί και προηγούμενες, και δεν είναι και μόνο οι ελληνικές κυβερνήσεις, αν θέλετε. Το ίδιο ισχύει και στα όλα τα καπιταλιστικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κόσμου, να νομοθετείται στην πραγματικότητα ρυθμίσεις ευνοϊκές
προς τους επιχειρηματικούς ομίλους, ειδικά φορολογικά καθεστώτα, φορασιλίες. Μην αναμετρήσουμε τις φορασιλίες του εφοπλιστικού κεφαλαίου, τους αναβαλλόμενους φόρους των τραπεζών, εθελοντική φορολογία των εφοπλιστών. Δεν νομίζω ότι τα λαϊκά στρώματα έχουν ούτε εθελοντική ούτε αναβαλλόμενη φορολογία. Που και βέβαια το κενό που δημιουργείται από αυτή την νόμιμη και παράνομη φορασιλία του κεφαλαίου, ποιος το πληρώνει, η συνήθις ύποπτη. Τα λαϊκά στρώματα, οι μικροί επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες, μισθωτοί, αυτοί που πραγματικά στενάζουν και σε αυτούς τους οποίους στρέφεται κάθε φορά η επίθεση που συνοδεύει αυτού του είδους τις διακηρύξεις για αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και λοιπά. Κάθε φορά αυτά τα διακηρύξεις για την αντιμετώπιση της πάταξης της φοροδιαφυγής, αν θέλετε, που διαμορφώνουν και ένα κλίμα τέτοιο στην κοινωνία και αντανακλαστικά συνεχώς να αναπαράγεται αυτή η αντίληψη ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτά που ασχολούμαι, αυτή είναι ο μόνιμος στόχος του κράτους, αυτοί που φοροδιαφεύγουν, στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται για να δικαιολογηθεί από τη μεριά του κράτους η ακόμα μεγαλύτερη φορολογική επίθεση σε βάρος τους. Η φοροεπιδρομή στα λαϊκά στρώματα. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, θεωρούμε ότι σε ένα βαθμό είναι τέτοιου είδους ρυθμίσεις είναι υποκριτικές, εάν όχι τέλος πάντων αναποτελεσματικές ή παραμένουν ένα ευχολόγιο. Μήπως ακόμα και για τις συνέπειες που περιγράφεται εδώ για το Airbnb δεν είναι και αυτά αποτελέσματα της ελεύθερης αγοράς. Δηλαδή, ακούω τώρα και από τη μεριά του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ όλες τις προηγούμενες ημέρες να κάνει σημαία τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Λέει, ο ελέφαντα στο δωμάτιο είναι το Airbnb, η μεγάλη εκτείναξη στην τιμή των ενοικίων που δημιουργεί πράγματι, ιδιαίτερα και στην Αθήνα και αλλού, σε άλλες τουριστικές περιοχές, για λαϊκά στρώματα, νέα ζευγάρια, εργαζόμενους μισθωτούς, είναι απλησίαστο. Πάνω από το 50% του εισοδήματός τους πάει για οικιστικές, για να καλύψουν ενοίκια κλπ. Κάπου σε ορισμένα νησιά, ας πούμε, είναι και πάνω από το μισθό οι τιμές των ενοικίων. Πράγματι έτσι είναι. Ακούσαμε για τη μεγάλη συγκέντρωση, ότι δημιουργούνται και στον χώρο του Airbnb συγκεντρώνονται τα ακίνητα, 200-300 ακίνητα, εταιρείες που διαχειρίζονται ακίνητα. Έτσι είναι. Αλλά αυτά όλα πέφτουν από τον ουρανό. Δηλαδή είναι σαν να λέτε ότι στην ελεύθερη αγορά μπορούσαν να μπουν διαφορετικοί κανόνες του παιχνιδιού. Αυτά δεν υπηρετείτε, αυτά δεν υποστηρίζετε και έρχεστε μετά εκ των υστέρων να κλαίτε για τις συνέπειες της πολιτικής που στηρίζετε όλοι σας και υπηρετήσατε βέβαια με το ίδιο πάθος ο ένας μετά τον άλλον. Και να πω εδώ ότι είναι και μνημείο υποκρισίας αυτή η συζήτηση και η αντιπαράθεση που ανοίγει για το ΤΑΙΠΕΔ. Όντως, εγώ να συμφωνήσω ότι είναι οι ρυθμίσεις προβληματικές και η προσπάθεια αυτή που γίνεται για ακόμα μεγαλύτερη διευκόλυνση, αν θέλετε, του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας, ότι είναι πρόκληση και για τον ελληνικό λαό και για την αξιοποίηση, αν θέλετε, της δημόσιας περιουσίας. Αλλά είναι καινούργιο αυτό. Ή έρχεται ο ένας να χτίσει πάνω στα συντρίμια που αφήνει ο προηγούμενος. Και να μου επιτρέψετε, δεν αθώνει κανέναν το αν ιδιωτικοποίησε λίγο ή για λίγο χρονικό διάστημα το αεροδρόμιο ή άλλες υποδομές και ήρθε ο επόμενος και παράτηνε τις συμβάσεις ή τις συμφωνίες με τις οποίες είχαν ήδη ξεπουληθεί. Και τώρα εντάξει, και για τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή άκουσα να μιλάει, να αναγάγει μάλιστα και την ιστορία αυτή σε ιδεολογική, πώς το πείτε, ιδεολογικές διαφορές του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Αλήθεια. Δηλαδή είναι από τόσο μεγάλη ιδεολογική σας διαφορά που ξεπούλησε η Νέα Δημοκρατία το αεροδρόμιο των Αθηνών, εσείς παρατείνατε το χρόνο την συμφωνία και μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ για να ξεπουλήσει τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια και να τους δώσει μάλιστα και πρίκα, επειδή είναι και επίκαιρο τώρα το ζήτημα, να τους δώσει και πρίκα τους πυροσβέστες στον ιδιώτη στη Φράπορτ που ελέγχει τα περιφερειακά αεροδρόμια και να αποψηλωθούν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες. Εκεί είναι η τεράστια ιδεολογική σας διαφορά. Ποιος
ιδιωτικοποιεί τα κεντρικά και ποιος τα περιφερειακά, για να μην μιλήσουμε για το λιμάνι του Πειραιά και πόσα άλλα. Άρα και οι σημερινές ρυθμίσεις που έρχονται, που αφορούν το ΤΑΙΠΕΔ, στην πραγματικότητα κινούνται στην ίδια λογική της προσπάθειας να η δημόσια περιουσία να αξιοποιείται με σκοπό να τέσσερα στη λογική της διαχείρισης του χρέους, όχι βέβαια με άξονα και κριτήριο το πώς θα εξασφαλιστούν πόροι για να ικανοποιηθούν περισσότερες λαϊκές ανάγκες για να δοθούν, να καλυφθούν κοινωνικοί τομείς που υπάρχει ανάγκη να καλυφθούν, να στελεχωθούν υπηρεσίες κλπ. Αλλά για το πώς θα δημιουργηθεί πιο ευνοϊκό έδαφος για την στήριξη των επιχειρηματικών σχεδίων, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ετοιμάζονται πραγματικά να ξεκοκαλύσουν και τους πόρους κλπ. Του Ταμείου Ανάκαμψης και πάει λέγοντας. Γι' αυτό βέβαια προχωράτε και σε προβληματικές, αν όχι προκλητικές ρυθμίσεις. Επισημάνθηκε και αυτό το ζήτημα της, ουσιαστικά το να μην περνάνε οι συμβάσεις στην πραγματικότητα. Διευκολύνεται με κάθε τρόπο να περνάνε γρήγορα οι συμβάσεις αυτές και από τον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου, όμως χωρίς να εξασφαλίσετε στην πραγματικότητα τους όρους με τους οποίους, αν είναι δυνατόν να ελεγχθούν πραγματικά και σε βάθος συμφωνίες. Και γι' αυτό εισάγεται και τέτοιες προβληματικές ρυθμίσεις που επισημάνονται, όπως το 48ωρο, που υπάρχει πραγματικά έντονος προβληματισμός κατά πόσο μπορούν πράγματι να ελεγχθούν φάκελοι, συμβάσεις κλπ. Σε τόσο στενά χρονικά όρια, ή βέβαια νομοθετείται και επιλέγεται και να αυξάνεται και συνεχώς τα οικονομικά όρια του προσυμβατικού ελέγχου, ώστε να περνάνε μια σειρά συμβάσεις και ευκολότερα κάτω από τα ραντάρι, χωρίς τέλος πάντων να γίνονται οι ίδιοι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται. Από αυτή την άποψη εκφράσαμε, αν θέλετε, και τις επιφυλάξεις μας απέναντι στο νομοσχέδιο. Τώρα για άλλες επιμέρους ρυθμίσεις, όπως τα ζητήματα διασύνδεσης, το πώς κλπ. Η λογική δεν είναι καταρχήν λογική αρνητική, όμως αυτά σε μεγάλο βαθμό πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα ή, αν θέλετε, και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε κάποιες των περιπτώσεων, ιδιαίτερα σε μικρούς επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους, αυτοί που έχουν και τη μεγαλύτερη δυσκολία να ανταποκριθούν στον εξυγχρονισμό των συστημάτων, γιατί δεν είναι εταιρείες με μεγάλα οργανωμένα λογιστήρια κλπ. Φορτώνονται συνεχώς τα βάρη για να εξυγχρονίζουν τα συστήματά τους κλπ. Και βέβαια πολλές φορές και όχι πάντα με σκοπό, αλλά πολλές φορές από την αδυναμία αυτή να ανταποκριθούν σε αυτές τις υποχρεώσεις, βρίσκονται να αντιμέτωποι με υπέρμετρα χαράτσια και πρόστιμα, τα οποία πραγματικά σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εξοντωτικά όταν μιλάμε για επαγγελματίες που πολύ δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Δεν έγινε, κλείνω με αυτά την τοποθέτησή μου του νομοσχεδίου. Έκανα χτες πολύ αναλυτική αναφορά και στην πρόταση νόμου που έχει καταθέσει το ΚΚΕ. Βέβαια, ούτε εδώ, παρότι είναι η αρμόδια επιτροπή, ούτε εδώ έκανε το παραμικρό σχόλιο ο Υπουργός. Δεν μας ξενίζει, γιατί δεν είναι βέβαια στις προθέσεις σας, ακόμα και αν υποτεθεί ότι εξασφαλίζεται οποιαδήποτε ενισχύουν τα δημοσιονομικά ωφέλη, έσοδα της χώρας από τα μέτρα αυτά που νομοθετείτε, δεν υπάρχει πραγματικά καμία πρόθεση αυτά να αξιοποιηθούν για την ελάφρυνση των επαγγελματιών, των λαϊκών οικογενειών, αυτών που πραγματικά στενάζουν και σε αυτές τις συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ.